Καταρχήν τα παιδιά πρέπει να γυρίσουν στα σχολεία και νομίζω πως αυτό είναι ξεκάθαρο σε όλους μας, ότι οι γονείς προσδοκούν την ένταξη των παιδιών στις σχολικές κοινότητες, όπως είπατε για την ομαδοποίηση, την κοινωνικότητα, αλλά και τη μαθησιακή σχέση. Γιατί όσο και να λέμε ότι το διαδίκτυο σήμερα έχει μεγάλη δύναμη πληροφόρησης, η διαδραστική επικοινωνία δασκάλου-μαθητή είναι πάρα πολύ σημαντική. Περάσαμε τρεις περιόδους απομόνωσης και εγκλεισμού και τα παιδιά και οι γονείς πραγματικά βίωσαν δύσκολες στιγμές εκνευρισμών, εντάσεων, φορτήσεων και σε γονεϊκό επίπεδο και σε οικογενειακό σύνδεσμο. Όπως ξέρετε, η οικογένεια έχει θετικές και αρνητικές στιγμές και αυτό είναι μέσα στη φυσιολογική ταξινόμηση της ζωής μας. Ένα άλλο κομμάτι είναι ότι πρέπει τα σχολεία να αποκτήσουν και την κοινωνική δεκτικότητα. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία πρέπει να γίνεται μια ειδική μνήμα. Γιατί βλέπετε ότι σήμερα προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά να εμβολιαστούν. Οι γονείς είναι πολύ σκεπτικοί σε αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά τα ίδια είναι φοβικά. Υπάρχει μια όντως επιστημονική αμφισβήτηση ως προς την εξέλιξη. Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια ανάγκη τα παιδιά τα ίδια να μάθουν τι σημαίνει η πανδημία, τι σημαίνει εμβόλιο, πόσο σημαντικός δείκτης είναι η πρόληψη, η κοινωνική συνοχή, η ατομική ενσυναίσθηση και ευθύνη. Αυτά πρέπει να τα βάλουμε μέσα στα σχολεία, κυρία Μαυραγάνη. Εδώ και χρόνια μιλάμε ότι τα σχολεία μας δεν έχουν κοινωνική εκπαίδευση, δεν έχουν κοινωνική παιδεία. Έχουμε γνώσεις ιδιαίτερες, γνωστικά αντικείμενα πάρα πολλά, αλλά δεν συνδεόμαστε μεταξύ μας και δυστυχώς αυτό φαίνεται και στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή και η πληροφόρηση που έρχεται από τα διαδίκτυα. Αυτό αυξάνει ακόμη περισσότερο. Τώρα εδώ όμως υπάρχει το εξής ζήτημα, κύριε καθηγητά. Ξεφεύγει από τα βιβλία και από την ύλη τη συγκεκριμένη και ανοίγεται σε πεδία άλλα που είναι στην ευθύνη του καθηγητή. Έχουμε εξαίρετους καθηγητές που πρέπει να το χειριστούν όλο αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως. Καταρχήν πρέπει να βάλουμε στα σχολεία. Κοιτάξτε, χρόνια παλεύουμε να βάλουμε, όπως ξέρετε, τη σεξουαλική αγωγή στα ελληνικά σχολεία. Ξεκινά αυτό από φέτος, από το. Είναι ένα αιτούμενο το οποίο πρέπει να γίνει. Νηπιαγωγείο. Παράλληλα όμως, η σχολική κοινότητα έχει μια μικρή κοινωνία, η οποία είναι μεγάλη κοινωνία. Δηλαδή, μια κοινωνία της πληροφορίας, της επικοινωνίας, της ομαδοποίησης, της σύνδεσης. Σύνδεση του σχολείου με το γονέα και το παιδί. Γιατί ο γονιός και το παιδί είναι μια συνέχεια. Η οικογένεια προβάλλει στο σχολείο τον εαυτό της. Και μέσα σε αυτή την εικόνα, το παιδί το ίδιο θέλει να μάθει την αλήθεια. Η αλήθεια δεν γίνεται μόνο με το πρέπει να κάνεις το εμβόλιο. Ξέρετε, πολλές φορές και εμείς οι γιατροί έχουμε μια επιβλητικότητα γιατί έχουμε την ανελαστικότητα της πληροφορίας. Η επιστήμη τρέχει και όταν τρέχει η επιστήμη μπορούμε να λέμε την αλήθεια αλλά με δογματικό και με περισσότερο επικοινωνιακό τρόπο. Στα σχολιά χρειάζονται κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, αυτό γιατροί είναι. Να ομαδοποιήσουμε την κοινότητα της σχολικής πορείας. Όπως κοιτάξτε να δείτε τώρα και εδώ είναι πάνω σε αυτό που λέτε. Το ανελαστικό προφανώς θα δημιουργήσει αντίδραση και στο παιδί και στο γονέα. Το οικείο όμως προφανώς θα το φέρει πιο κοντά. Και σε αυτό το οικείο ερχόμαστε, κύριε Μαζάνη. Κοιτάξτε, η απόφαση να κάνουν. Ελάτε, κύριε Ασκητή, θέλετε όχι, να πείτε θέλω μια να πω ότι ο εγκέφαλος, αυτό που είπατε, ο εγκέφαλος δέχεται την πληροφορία όταν έχει χειρισμούς. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος πείθεται και όχι επιβάλλεται ένα μέτρο βασικό. Ή δημιουργείται ένα κλίμα απέτησης. Αυτό δημιουργεί την αντίδραση. Είναι βασικό. Γι' αυτό και δυστυχώς το έχουμε σε έναν βαθμό σε κάποιο κριτήριο άρνησης. Με τους αρνητές, αλλά και αυτούς οι οποίοι είναι φοβικοί. Και οι φοβικοί μπορούν να πιστούν, μπορούν να τους αλλάξουν. Οι αρνητές με άλλη προσέγγιση, λέτε, και είναι σαφές αυτό, βέβαια. Ναι. Γι' αυτό, κύριε Ασκητή, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο οικείος γιατρός, ο παιδίατρος της κάθε οικογένειας, είναι αυτός που πια θα κληθεί να κάνει το εμβόλιο στο παιδάκι. Από πότε ξεκινάει αυτό, κύριε Μαζάνη? Μέχρι τώρα η απόφαση είναι από 12 ετών και πάνω να γίνονται εμβολιασμοί. Όμως μέσα στον επόμενο μήνα οι τελευταίες πληροφορίες από την Αμερική λένε ότι η Pfizer θα καταθέσει ταυτόχρονα στον Αμερικανικό και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων αίτηση για να δοθεί έγκριση από 2 ετών και πάνω. Τι λέτε όμως, τώρα, αυτό είναι πρωτάκουστο. Από 2 ετών και πάνω θα ζητήσει, λέτε, η Pfizer έγκριση. Ναι, μέσα στον επόμενο μήνα. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες από την Pfizer της Αμερικής. Οι μελέτες έχουν ολοκληρωθεί από τον Ιανουάριο. Τα αποτελέσματα από ό,τι έχουν πάει πολύ καλά και θα καταθέσουν αίτηση να δούμε αν θα εγκριθεί οι θέσεις ηλικίες. Σήμερα όμως που μιλάμε
και από τη Δευτέρα που ξεκινάνε τα σχολεία. Η απόφαση είναι μόνο για παιδιά από 12 ετών και επάνω. Mm-hmm. Να πούμε στους γονείς για να μην ανησυχούν ότι το εμβόλιο δεν είναι υποχρεωτικό, είναι εθελοντικό. Μόνο αν θέλουν οι γονείς, με τη συνένεσή τους θα γίνεται το εμβόλιο. Δεν είναι κάτι που θα τους οδηγήσουμε με το ζόρι να κάνουν το εμβόλιο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτό που σας λέω καθησυχάζει τους γονείς που το ακούνε, να μην αισθάνονται μία απειλή, να μην αισθάνονται έναν εξαναγκασμό. Εμείς οι παιδίατροι, όσοι θα κάνουμε τα εμβόλια του κορονοϊού, θα τα κάνουμε γιατί έχουμε πιστεί από τις μελέτες που μας έχουν παρουσιάσει ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και είναι απαραίτητα να γίνουν. Θα ενημερώσουμε τους γονείς και εφόσον το θέλουν, τότε θα προχωρήσουμε στους εμβολιασμούς. Αυτό για να καθησυχάσουν οι γονείς θα είναι πάντοτε μια διαδικασία εθελοντική, όπως γίνεται και όλα αυτά τα χρόνια με όσα εμβόλια γίνονται στα παιδιά. Οι παιδίατροι μας είναι μια πολύ ευαίσθητη ειδικότητα. Αγαπάμε πολύ τα παιδιά. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα παιδί, είτε να το εμβολιάσουμε είτε είναι άρρωστο, σκεφτόμαστε πάντοτε ότι θα μπορούσε να είναι το δικό μας το παιδί. Mm-hmm. Και με το ίδιο ενδιαφέρον βάζουμε τις γνώσεις μας και την αγάπη μας για να κάνουμε μια ιατρική πράξη. Κύριε Μαζάνη, να σας ρωτήσω κάτι. Πόσο σας ανησυχεί το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα, με δεδομένα και τα πρωτόκολλα που ισχύουν φέτος? Όλα τα στοιχεία που έχουμε δεν μας κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι. Πρώτον, διότι και πέρσι με ισχύοντα μέτρα και με κορονοϊό, ο οποίος ενδιέφερε τα παιδιά μόνο 7%, είχαμε κλειστές τάξεις και αρκετά κλειστά σχολεία. Φέτος, ο κορονοϊός, ο Δέλτα, έχει ένα ποσοστό νοσηρότητας στα παιδιά διασποράς 20%, τρεις φορές παραπάνω. Τα μέτρα τα οποία ισχύουν είναι τα ίδια τα περσινά ουσιαστικά όσον αφορά τις δομές των σχολείων. Βέβαια υπάρχει ένα καλό μέτρο το οποίο το ζητούσαμε από την αρχή της πανδημίας οι παιδίατροι, τα πολλά τεστ. Φέτος θα γίνονται πολλά τεστ. Αυτό το μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Λογικά όμως, αφού ο κορονοϊός έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά και θα γίνονται πολλά τεστ, θα ανακαλύπτονται και πολλά κρούσματα. Mm-hmm. Θα υπάρχει μεγάλος αριθμός κρούσματων λόγω των τεστ που θα γίνονται. Αν αυτό αντέξει και το σχολείο δεν θα κλείσει, θα το δούμε στην πορεία. Λογικά λέμε ότι μια τάξη η οποία έχει 25 παιδιά και θα πρέπει να νοσήσουν τα 13 για να κλείσουν. Μια απλή ερώτηση που μου κάνουν οι γονείς είναι, εάν μέσα στην τάξη υπάρχουν 2-3 κρούσματα, θα αφήσω εγώ το παιδί μου να πηγαίνει στο σχολείο για να γίνει το 7ο, 8ο, 10ο κρούσμα και μετά να κλείσει η τάξη? Και τι λέτε εκεί? Εκεί λέμε ότι θα δούμε στην πορεία πώς θα πάνε τα πράγματα, δεδομένου από ότι λένε και οι ρυθμιστικοί και αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου, εάν τα πράγματα δεν πάνε καλά, θα αλλάξουν τα πρωτόκολλα. Να πάνε καλά τα πράγματα και να έχουν μια καλή διαζώση διδασκαλική, διδασκαλία φέτος στα παιδιά και σχολική χρονιά. Σας ευχαριστώ θερμά.